Αρκαλοχώρη για την συνέχεια με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον κύριο Ηλία Μπαγιορούκη, όπως επίσης και τον κύριο Κωστή Γκαντάτσιο. Ο κύριος Γκαντάτσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα. Ο κύριος Μπαγιορούκης, ο οποίος αντιμετωπίζει μία σειρά από προβλήματα. Καλημέρα και στους δύο από τον 984. Καλή σας μέρα, κυρία Βουλγεράκη, σας και στους ακροατές. Όχι, κύριε Γκαντάτσιο, ότι θα ακούσετε κάτι καινούριο, αλλά αξίζει να ακούσουμε για άλλη μια φορά τον κύριο Μπαγιορούκη, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα οποία λέγονται φαίνεται ότι δεν γίνονται πιστευτά ή λένε κάποια άλλη, μπα, δεν ανταποκρίνονται με την αλήθεια. Παρακαλώ, κύριε Μπαγιορούκη, σας δίνουμε το λόγο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας και χρόνια πολλά. Πριν από δύο χρόνια λέγαμε ότι η Ανάσταση σε αυτό το πολύπαθο χωριό στο Αρκαλοχώρη θα κάνει πολλά χρόνια να έρθει και τότε μας λιδωρούσαν. Από ό,τι φαίνεται όμως είναι μια πραγματικότητα. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Η ταλαιπωρία συνεχίζει να είναι απάσταχτη για όλο τον κόσμο που είναι εκεί στο χωριό, στην περιοχή. Τώρα στο προκείμενο. Πριν από δύο μήνες πήγα στο γραφείο. Να πούμε ότι είσαστε και εσείς σεισμοπαθείς, με την έννοια ότι έχετε υποστεί ζημιές στα δικά σας τα οικίματα, ναι. Έχω ένα ακίνητο το οποίο έχει χαρακτηριστεί μετά από τρεις αυτοψίες κόκκινο. Είμαι στη διαδικασία να περιμένω το πρωτόκολλο κατεδάφισης για να κατεδαφίσω το κτίριο, να αρχίσω σιγά σιγά να βγάζω άδεια και όλο αυτό το πανικό που πρέπει να βάλω μπροστά μου για να μπορέσω να νοικοδομήσω το ακίνητό μου. Περιμένοντας λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να έρθει αυτό το περιβόητο πρωτόκολλο κατεδάφισης, πριν από δύο μήνες πήγα στο γραφείο στο Αρκαλοχώρη. Ζήτησα να μάθω πού βρίσκεται, βρίσκεται η εξέλιξη του ακινήτου μου και πότε θα πρέπει να περιμένω το πρωτόκολλο κατεδάφισης. Μιλάμε πια για 16-17 μήνες μετά το σεισμό. Σε λίγο καιρό θα μιλάμε για δύο χρόνια μετά το σεισμό. Πριν από δύο μήνες λοιπόν που πήγα στο Αρκαλοχώρη, οι άνθρωποι εκεί με ενημέρωσαν ότι δεν γνωρίζουν κάτι, δεν μπορούν να βρουν κάτι και θα πρέπει να απευθυνθώ σε ένα τηλέφωνο 210-84 κάτι που μου έδωσαν στην Αθήνα. Μετά από 14 μέρες επίμονης προσπάθειάς μου να επικοινωνήσω με αυτό το τηλέφωνο στην Αθήνα, κατάφερα να μιλήσω με μία κοπέλα, η οποία κατά τα άλλα θα έπρεπε να ήταν υπεύθυνη που γνωρίζει την εξέλιξη όλων των θεμάτων ή τέλος πάντων ενός μέρους των προβλημάτων όσον αφορά τις διαδικασίες και πώς εξελίσσονται τα γραφειοκρατικά στο Αρκαλοχώρη. Με έκπληξη μου είπε ότι δεν βλέπει κάτι, δεν γνωρίζει κάτι. Με ρώτησε αν γνωρίζω τα ονόματα των παιδιών που ήρθαν στην τρίτη αυτοψία. Δηλαδή, κριτήριο για να δω... Τα ονόματα των υπαλλήλων του ΔΑΕΦΚ, θέλετε να πείτε. Ναι, αν γνωρίζουν τα ονόματα των παιδιών που ήταν στην τρίτη τελευταία αυτοψία που έκαναν και την επιμέτρηση. Λέω, παιδιά, δεν έχω κάποιο χαρτί στα χέρια μου, δεν μου άφησαν κάτι. Είναι λογικό να μην γνωρίζω τα ονόματα των ανθρώπων. Με λίγα λόγια, η κυρία δεν μπόρεσε να βρει κάτι. Με παρέπεμψε στον τομέα, στη δομή στο Ηράκλειο. Μου έδωσε ένα τηλέφωνο στο Ηράκλειο, 281-34 κάτι. Παίρνω λοιπόν στον τομέα στο Ηράκλειο, μετά από 4 μέρες που κατάφερα να του βρω. Με ρωτάνε τα ίδια, ψάχνουν εκεί, δεν καταφέρουν να βρουν κάτι. Με παραπέμπουν σε ένα τηλέφωνο στην Αθήνα. Παίρνω λοιπόν το τηλέφωνο στην Αθήνα. Μετά από άλλες 5-6 μέρες που κατάφερα να βρω την κυρία στην Αθήνα. Η κυρία στην Αθήνα με έκπληξη μου είπε ότι αρμόδια για το θέμα μου είναι το τμήμα και μου έδωσε το τηλέφωνο το πρώτο. Αυτό που είχα πάρει εγώ την πρώτη φορά στην Αθήνα. Εκείνο το γραφείο λοιπόν είναι το αρμόδιο για να με βοηθήσει να δω πού βρίσκεται το πρωτόκολλο κατεδάφισης και σε πόσο καιρό κάνει να το λάβω. Ωραία. Λέω, παιδιά, είναι το πρώτο τηλέφωνο που πήρα. Όταν πήγα στο Αρκαλοχώρη, μου έδωσαν αυτό το τηλέφωνο. Η κοπέλα δεν μπορούσε να με εξυπηρετήσει, δεν μπορούσε να με βοηθήσει, δεν γνώριζε τίποτα. Και κάνω ένα κύκλο μεταξύ των υπηρεσιών σας για να καταφέρω να καταλάβω πού βρίσκεται αυτό το περιβόητο πρωτόκολλο κατεδάφισης. Επέστρεψα ξανά στον τομέα στο Ηράκλειο. Έχει περάσει ένας μήνας. Και στον ένα μήνα περιμένω ένα τηλέφωνο να με ενημερώσουν πού βρίσκεται το θέμα μου και αν το πρωτόκολλο κατεδάφισης έχει εκδοθεί για να ξεκινήσω, προσέξτε, να ξεκινήσω να κατεδαφίζω το ακίνητο για να αρχίσω να βγάζω άδεια οικοδομής δύο χρόνια μετά το σεισμό. Ακούω λοιπόν όλους αυτούς τους νέους και τους καινούριους και τους παλιούς που μιλάνε για το σήμερα και το αύριο του Αρκαλοχωρίου, αλλά εμείς έχουμε μείνει στο χθες. Έχουμε μείνει στο προχθές. Ποιο αύριο, ποιο σήμερα.
Στο χθες είμαστε. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα και για όλα αυτά τα οποία έχουν καταγράψει, είπατε κόκκινο, τρεις αυτοψίες κλπ, ότι δεν έχουν, λέω σε μια περίπτωση όπως τη δική σας, ότι δεν έχουν ένα αρχείο, δηλαδή να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα καταγράψει μέσα σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα το αποστείλει σε μια πλατφόρμα ή θα το εντάξει μέσα σε μια πλατφόρμα, να ξέρει με το όνομα Ηλίας Μπαγιορούκης, όπως ονομάζεστε, ποια είναι η κατάστασή του, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, αν κάτι εκκρεμεί ή όλα τα υπόλοιπα. Να σας πω ότι έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει ότι τελικά δεν έχει φύγει καν η έκθεση αυτοψίας της Τρίτης Επιτροπής για να προχωρήσει. Δηλαδή η έκθεση που συνέταξαν τα παιδιά όταν ήρθαν στο ακίνητο την τρίτη φορά και έκαναν την επιμέτρηση, αυτό καν δεν έχει προχωρήσει. Και αναρωτιέμαι, μήπως αυτοί οι άνθρωποι ήταν συμβασιούχοι και επειδή δεν ανανεώθηκε η σύμβασή τους, είναι σε κάποιο συρτάρι του σπιτιού τους αυτή η περιβόητη έκθεση του δικού μου ταλαιπωρημένου ακινήτου και δεν θα πάει ποτέ πουθενά. Μα κύριε Παγιορούκη, η σκέψη μου πριν μιλήσετε και το πείτε αυτό, πήγαινε εκεί και θα ρωτούσα και τον κύριο Γκαντάτσιο, διότι ακούγαμε από το σεισμό και μετά και για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, μέχρι και τελευταία, αλλά τουλάχιστον στην αρχή λίγο πιο έντονα, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνονται, εργαζόμενοι οι οποίοι δεν πληρώνονται, ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα οποία τους ζητάνε, οι ώρες, οι εργασίες, το μεροκάματο, το να μείνουν εδώ, είναι απλήρωτοι, είναι συμβασιούχοι, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έχει αυτή την ώρα απομακρυνθεί ως εικόνα και ως ιδέα. Κύριε Γκαντάτσιο, γνωρίζετε ενδεχόμενα κάτι παραπάνω, όχι ότι είναι ξένα όλα αυτά προς εσάς, αλλά έτσι πληροφοριακά για να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω τον κύριο Μπαγιορούκη. Κυρία Βουλγεράκη, ξένα δεν είναι σίγουρα και είναι η κορυφή του παγόβου. Εγώ θεωρώ ότι... Θα μιλάτε λίγο πιο δυνατά, κύριε Γκαντάτσιο, γιατί δεν θα σας ακούμε. Λίγο πιο δυνατά. Μας έχουν αναφέρει παρόμοια προβλήματα πάρα πολλοί συνδημότες μας εδώ και καιρό. Και βέβαια όταν απευθυνόμαστε στην αρμόδια υπηρεσία, το μόνο που μας λέει ότι είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχετε δυνατότητα πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα. Μα αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό μόνο ακούμε. Ένα επαναλαμβανόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι η κορυφή του παγόβουνου και πολύ φοβάμαι ότι από εδώ και πέρα τώρα αρχίζουν τα προβλήματα και τώρα αρχίζει αυτός ο συνεχής γολγοθάς των σεισμοπλήκτων. Ήδη χτες λάβαμε ένα email σαν σύλλογος, επώνυμο email, όπου ο σεισμόπληκτος, ενώ έχει πάρει το κόκκινο χαρτί, έχει γίνει κατεδάφιση, απευθύνθηκε στην τράπεζα για να πάρει ποσό δανείου που το αναλογεί το 20% της συνδρομής, που είναι το άτοκο δάνειο από τράπεζα, και οι τράπεζες δεν γνώριζαν τη διαδικασία. Συνεπώς, δεν θέλω να απογοητεύσω ούτε τον κύριο Παγιουρούκη, ούτε όσους είναι στην ίδια μοίρα και σειρά και θέση, αλλά τώρα αρχίζουν τα προβλήματα και όταν μιλάμε για απλοποίηση διαδικασιών και όταν φωνάζουμε για αυτό το πράγμα, εννοούμε αυτό το πράγμα. Να ξέρει ανα πάσα στιγμή ο κάθε υπάλληλος που βρίσκεται η αίτηση και ο φάκελος του κάθε ανθρώπου. Εμείς τόσο καιρό φωνάζαμε για να απαλλαγούν οι δημότες μας από τα δημοτικά τέλη και όταν απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο το καλοκαίρι, ξέρετε τι μας είπαν, δεν υπάρχει βάση δεδομένων για να αφαιρούμε τα δημοτικά τέλη. Ούτε αυτό το πράγμα. Όταν μιλούσαμε ότι πρέπει να γίνεται η καταγραφή με ένα λάπτοπ, η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ, κύριε Βεργεράκη. Θα μπορούσαν λοιπόν απευθείας σε μια βάση δεδομένη online να κάνουν τις καταγραφές, να περνάνε τα δελτία αυτοψίας απευθείας σε μια βάση δεδομένων και να λύνουν τα προβλήματα. Τώρα, τα προβλήματα που συναντάμε με το χαρτί και το μολύβι και τα μπακαλοτεύτερα, σίγουρα θα υπάρχουν καθυστερήσεις, σίγουρα θα υπάρχουν και λάθη και βέβαια ποιος θα υπομειστεί όλα αυτά τα λάθη, ο ίδιος ο πολίτης και μόνο ο πολίτης. Συγγνώμη κύριε Γκαντάτσιο, αλλά από τη στιγμή που ήρθα κάτω και ήρθαν πάρα πολλές φορές πολιτικοί αρχηγοί, κυβερνώντες, υπουργοί, υφυπουργοί, υποσχέθηκαν τόσα πράγματα και εγώ σας λέω αν όχι η κεφαλή, αλλά εκείνοι οι οποίοι μπορεί να είναι οι συντονιστές, μπορεί να είναι τέλος πάντων να έχουν την οποιαδήποτε θέση ευθύνης, να είναι το προσωπικό.
ο κλιματικής αλλαγής, ο πολιτικής προστασίας ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά δεν τα έβαλαν σε μία λογική σειρά, διότι μπροστά σας βρίσκεται υπαρκτά προβλήματα και προβλήματα τα οποία θα πίστευε κάποιος, ακριβώς όπως το είπατε, με βάση το ότι εξελίσσονται τα πράγματα και η τεχνολογία. Οι μεγαλύτεροι μπορεί να είμαστε τεχνολογικά αναλφάβητοι, αλλά υπάρχουν όλοι εκείνοι οι νέοι και είναι χιλιάδες αυτοί οι νέοι οι οποίοι γνωρίζουν τα πάντα όλα. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν? Βεβαίως θα μπορούσαν να το κάνουν. Μου κάνει εντύπωση, η Δημοτική Αρχή δεν έχει βάση δεδομένων επίσης από την άλλη? Αυτό δεν το γνωρίζω. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχε, ναι. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει. Δεν γνωρίζω όμως πώς δουλεύουν. Αλλά κυρία Βουλγεράκη, η πολιτεία πρέπει να μάθει ότι οι πολίτες δεν κρατούν κομματικά λάβαρα. Νιώθουμε, ειλικρινά σας μιλάω, ότι μας αντιμετωπίζουν έτσι και μόνον έτσι. Και ναι, μεν ψηφίζουμε. Αλλά οι πολίτες δεν άγονται και δεν φέρονται από κομματικούς μηχανισμούς. Αυτά ανήκουν σε μια νοοτροπία του 50. Δεν ξέρω, θα το πω, μπορεί να είναι και σκληρό, μπορεί να είναι και όμως όλη η αλήθεια. Μήπως κάποιοι επιδιώκουν την ερημοποίηση της περιοχής των χωριών των πατεράδων μας? Μήπως κάποιοι στοχεύουν τη μόνιμη και σταδιακή υποβάθμιση αυτής της περιοχής, της πιο ζωτικής περιοχής εδώ τα τελευταία χρόνια? Μήπως θέλουν να πάρουν για ένα κομμάτι ψωμί όλα αυτά που όντως θα είναι εγκατελειμμένα, που όντως ο κόσμος θα έχει κουραστεί από αυτή τη διαδικασία, τη χρονοβόρα διαδικασία? Ένα ερώτημα θέτω και πιστέψτε με ότι αυτό έχει ήδη περάσει στο DNA του πολίτη και του κατοίκου της ενδοχώρας. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση γιατί δεν προχωρούν τα πράγματα. Εκτός από την ανοργανωσιά και την ανικανότητα κάποιων, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα λυθεί και πώς θα προχωρήσει αυτό το πράγμα. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κεντάτσιο, αλλά δώστε μου τη δυνατότητα ένα λεπτό για να μην κουράζομαι και τον κύριο Μπαγιορούκη, αν έχει κάτι να προσθέσει για να μπορέσουμε και να τον καλημερίσουμε. Κύριε Μπαγιορούκη, παρακαλώ. Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Πραγματικά λυπάμαι για αυτή την εξέλιξη. Εγώ βιοπορίζομαι και από μια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τα παιδιά μου να μην έχουν πεινάσει αυτά τα δύο χρόνια. Οι άνθρωποι που ζουν αποκλειστικά από αυτές τις επαγγελματικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες χρησιμοποιούσαν τους χώρους, τα κινητά τους. Πώς ζουν αυτά τα δύο χρόνια, αναρωτήθηκε κανείς. Αυτοί όλοι που θα έρθουν αύριο το πρωί, σήμερα και ζητάνε την ψήφο τους, έχουν αναρωτηθεί πώς ζουν. Τι θα πρέπει να περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι? Από πού θα πρέπει να περιμένουν? Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπαγιορούκη. Καλημέρα σας από τον 984. Κύριε Κεντάτσιο, συνεχίζω, γιατί εσείς καταθέσατε και συγκεκριμένα υπομνήματα από κεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, ζητώντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις και γρήγορες παρεμβάσεις σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Κάποια από αυτά είναι και τα σημερινά, έτσι όπως αναφέρονται. Νομίζω ότι έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις. Ποιες είναι αυτές οι απαντήσεις? Κυρία Δουργεράκη, έχουμε πάρει απαντήσεις. Οι απαντήσεις βέβαια ήταν σε υπηρεσιακό επίπεδο. Εμείς, ενώ ρωτούσαμε τον ίδιο τον υπουργό, τους ίδιους μάλλον τους υπουργούς, τι μέλη γενέστε με όλα τα θέματα, όπως ας πούμε την απλοποίηση των διαδικασιών, με τη διόρθωση του τιμολογίου, με την επιστροφή του ΦΥΒΕΑ, με την επέκταση της αναστολής των πληστηριασμών. Ενώ λοιπόν εμείς απαντούσαμε την πολιτική ηγεσία να μας απαντήσει τι θα γίνει, μας απάντησε ένας υπηρεσιακός υπάλληλος, ανώτατος βέβαια, δεν μας αφορά, ένας υπάλληλος. Έβαλε την υπογραφή του και μας απάντησε πώς. Με κατεβατά νομοθεσίας. Την νομοθεσία εμείς την ξέραμε. Μπορείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ σε 1, 2, 3, 4, 5 θέματα, θέματα τα οποία είχατε θέσει. Αυτή, όχι σαφέστατα με όλη την νομοθεσία, αλλά αυτή την απάντηση που σας έδινε να μας την αναφέρετε. Ας πούμε, απλοποίηση διαδικασιών, τι απάντηση πήρατε? Και πηγαίνετε έτσι με τον ίδιο τρόπο στο δεύτερο, στο τρίτο ή στο τέταρτο. Ωραία, κυρία Δουλγεράκη, θα τα πω, δεν θα αναφέρω την νομοθεσία γιατί είναι 2 σελίδες το κείμενο τουλάχιστον. Θα αναφέρω αυτά τα θέματα που είχαμε θέσει κατά σειρά και τι έγινε. Απλοποίηση των διαδικασιών, δεν έγινε τίποτα. Διόρθωση του τιμολογίου, επιμέρους διόρθωση του τιμολογίου, δεν έγινε τίποτα. Μας ανέφεραν ότι δόθηκε αύξηση του τιμολογίου μέχρι τη τάξη του 30%. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η αύξηση ήταν 6 και 7%,
Και μάλιστα τα μόνα που πήραν 100% αύξηση ήταν τα ΒΣΕ ξενοδοχείων. Τίποτα άλλο. Να μην μας λένε και ψέματα δηλαδή. Ζητήσαμε την επιστροφή του ΦΠΑ. Δεν έγινε τίποτα. Απορρίφθηκε. Ζητήσαμε την επέκταση αναστολής πληθυριασμών. Δεν απαντήθηκε καν. Ζητήσαμε να δούμε τι έχουμε, τι νέο έχουμε με τα σχολεία. Καμία απάντηση. Για το ενιαίο σχέδιο στην περιοχή μας. Μα πώς, μισό λεπτό. Εδώ το εσωτερικό να δίνει μια απάντηση στη Δημοτική Αρχή. Είχαμε ένα δελτίο τύπου που είχαμε πάρει τις προηγούμενες ημέρες, θυμάμαι, που έλεγε ότι με δίνουν και για τη μελέτη ένα χι ποσό κοντά στις 250.000 ευρώ για να υπάρχει και ένα νέο σχολείο στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Σε αυτό αναφέρεστε? Εμείς συζητούσαμε τι θα γίνει με την ανέργευση των τριών νέων σχολείων. Δεν θέλουμε, κυρία Δουλγιαράκη, τρία κτίρια βαμμένα όμορφα. Θέλουμε τρία ασφαλή κτίρια μεν, τρία όμορφα κτίρια μεν, αλλά και τρία πρότυπα κτίρια σχολικά. Τα παιδιά μας έχουν ταλαιπωρηθεί. Τα 650 παιδιά που στεγάζονται σε αυτά τα κτίρια έχουν βιώσει τα χειρότερα. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, 28 του Σεπτέμβρη του 2021, που είχε πει, είπε: κατανοώ ότι τα μικρότερα παιδιά περνούν δύσκολα και θα τρέξουμε τις διαδικασίες να μπουν γρήγορα στις σχολικές αίθουσες. Δύο χρόνια μετά και ακόμα τρέχουμε και μόνο τρέχουμε, όχι σχολικές αίθουσες. Σχολεία, τι σας απαντήσανε? Δεν απαντήθηκε καν. Δεν απαντήθηκε καν. Ούτε αυτό. Ναι. Ούτε και για το ενιαίο σχέδιο που μιλάμε για την περιοχή, ούτε και σε αυτό είχα. Δηλαδή η μόνη απάντηση ήταν που έχει ανατεθεί σε ειδικό μελετητή, σε μια εταιρεία να συντάξει κάποιο σχέδιο. Ούτε διαβούλευση έχει γίνει. Τελευταία ώρα θα μας φέρουν ένα μαγειρεμένο φαγητό και θα αλλάξουμε κόμματα, τελείες και τόνους. Αυτά όμως, κυρία Δουγκεράκη, δεν συνάδουν με την κοινωνία των πολιτών που έρχεται χέρι-χέρι μαζί με την πολιτεία για να διαμορφώσει το αύριο και το μέλλον της. Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω. Όταν σε όλα αυτά τα θέματα που μέσω υπομνήματος εσείς είχατε καταθέσει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, πήρατε υπηρεσιακά κάποιες απαντήσεις. Όταν για τη διόρθωση των τιμολογίων ακούμε τα διάφορα. Είναι στο 6 με 7. Εκείνοι σας λένε έχει πάει αύξηση 30%. Όταν στην απλοποίηση δεν υπάρχει τίποτα. Όταν στα βασικά πληστηριασμοί ή ΦΠΑ. ΦΠΑ απορρίφθηκε. Πληστηριασμοί δεν απαντήθηκαν. Νομίζω ότι οφείλουν να πούν τι στην ευχή θέλουν εξού, γιατί και η φυσιολογική, θα έλεγα εγώ, από την άλλη όπως το ακούω, με την κοινή λογική όμως, απλά και μόνο με την κοινή λογική, ότι αυτό που λέτε και εκφράζεται σαν φόβο, μάλλον θέλουν να ερημοποιήσουν την περιοχή με αυτές τις απαντήσεις, ότι το ένα έρχεται να κουμπώσει με το άλλο. Ακριβώς. Κυρία Δουλγιαράκη, να κλείσω με κάτι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι πλέον ούτε με μπαγιάτικα ψήμι, ούτε με μπαγιάτικα ψίχουλα. Τι με μπαγιάτικα? Ψίχουλα. Ούτε με μπαγιάτικα ψωμί, ούτε με μπαγιάτικα ψίχουλα. Αυτά που δίνουν είναι ελάχιστα και βέβαια δεν μπορεί να πάει μπροστά μια κοινωνία έτσι. Ο πολίτης κρίνει τις δράσεις, κρίνει τις ενέργειες του καθενός και να ξέρετε ότι η μνήμη των πολιτών πλέον δεν είναι κοντή. Κύριε Κατάτσιο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα.